Καλώς ήρθατε λοιπόν για ένα βίντεο μετά από καιρό. Έχουμε πάλι προϊόντα από το Temu, όμως αυτή τη φορά έχουμε μαζική παραγγελία. Πάμε να τη δούμε. Δεν χωράει στην κάμερα ακριβώς. Μιλάμε για πάνω από 10 προϊόντα. Έχουμε μέσα φωτιστικά, ίδια ξύρισμα, ίδια μωρά, πολλά και διάφορα. Πάμε να τα ανοίξουμε γρήγορα. Το συνολικό κόστος ήταν περίπου στα 90 ευρώ. Φυσικά, αν παίρναμε τα αντίστοιχα πράγματα από Ελλάδα, θα βγαίναν πολύ παραπάνω. Ειδικά τα φωτιστικά ήταν σε πολύ δυνατές τιμές. Και πάμε σιγά να ανοίγουμε. Το κάνουμε λίγο στην άκρη. Να αρχίσουμε να βγάζουμε ένα-ένα τα πράγματα. Και εδώ είμαστε, να πούμε ότι θα κάνουμε και αναλυτικό βίντεο για όλα τα προϊόντα. Έχουμε και λέμε αυτό το κόβω για φωτιστικό. Έχω ήδη πάρει κάποια φωτιστικά από το Temu και έχουν βγει πάρα πολύ καλά. Είχα πάρει την αντίστοιχη εκδοχή σε κάποια φωτιστικά τύπου industrial από Ελλάδα. Τα είχα πληρώσει αρκετά ακριβά. Και για να συμπληρώσω στο σπίτι, σε κάποιες γωνιές δευτερεύουσες, είπα να πάρω το Temu για να μην ξεφύγει ο προϋπολογισμός. Και τελικά βγήκαν εξαιρετικά και μπορώ να πω ότι το ψιλομετάνιωσα που δεν πήρε και τα κανονικά από εκεί. Μιλάμε για πραγματικά πολύ μεγάλες διαφορές. Όσο θα κόστιζε το ένα φωτιστικό, όσο μου κόστισε μάλλον το ένα φωτιστικό, θα μου βγαίναν όλα μαζί. Πάμε να δούμε. Λοιπόν, είναι αυτού του τύπου. Το συγκεκριμένο είναι μόνο. Είναι δηλαδή αυτά που βάζουμε στον τοίχο. Είναι σχετικά μικρούλι. Θα το δούμε στο αναλυτικό του βίντεο. Αυτό έπαιξε περίπου στα 7 ευρώ. 7,70 αν θυμάμαι καλά. Έχω πάρει δύο από αυτά. Να βγάλω και το άλλο. Είναι ίδιο, οπότε τα βάζω στην άκρη. Συνεχίζουμε με το πιο μπαμπάτσικο κουτί. Αυτό εδώ πέρα, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι το αντίστοιχο που έχω σε τριπλό. Είναι για το γραφείο από πάνω, βοηθητικό. Αυτό είναι τριπλό με ε14 λάμπες. Α, έρχεται έτοιμο, δεν χρειάζεται συσκευασία. Σύνδεση, να το. Μπαίνει στον τοίχο ή και στο ταβάνι. Βγήκε στα 20 ευρώ. Το βάζουμε και αυτό στην άκρη. Να το δούμε έτσι, μια σύντομη. Περιστρεφόμενα, έχω και το τριπλό σε στρόγγυλο. Μπορείτε να το δείτε σε βίντεο στο κανάλι μας, θα παίξει link στην περιγραφή. Γενικά για 20 ευρώ, πολύ ok. Και συνεχίζουμε. Εδώ τώρα έχουμε ένα προϊόν που είναι must για γονείς, έχει γίνει χαμός. Γενικά, πρόκειται για μια backpack τσάντα, η οποία είναι για να κουβαλάς τα είδη του μωρού, αλλά έχει και τη μαγιά ότι από πίσω γίνεται και κρεβατάκι. Εντάξει, δεν θα βάλεις το μωρό να το κοιμήσεις εκεί, όμως θα το αλλάξεις για κάτι χαλαρό όταν θα είσαι στον καφέ. Λοιπόν, έχουμε την τσάντα εδώ, είναι backpack. Αυτή βγήκε στα 15 ευρώ, σε αυτό το χρώμα μόνο όμως, στα υπόλοιπα χρώματα έπαιζε γύρω στα 30 ευρώ. Δηλαδή, από τον ίδιο κατασκευαστή, τον ίδιο έμπορο, αν άλλαζες το χρώμα, άλλαζε και η τιμή, ήταν προσφορά. Αλλά γενικά θα τη βρείτε σε αυτά τα χρήματα. Εδώ λοιπόν, έχουμε και λέμε. Εδώ είναι για να βάζουμε τα μπιμπερό και άλλα πράγματα. Γενικά είναι καλή κατασκευή, είναι σκέτο υφασμά, έχει από μέσα και κάτι σαν αφρολέξ. Να πούμε ότι εδώ στο πλάι έχει και χώρο να βάζει το μπουκάλι με λάστιχο. Μικρή θικούλα εδώ. Οκ, να δούμε από εδώ. Από εδώ πάλι το ίδιο. Και πάμε εδώ. Είπαμε ότι θα τα δούμε όλα σε αναλυτικά βίντεο. Να ανοίξουμε να δούμε και μέσα την τσάντα. Εδώ είναι λίγο κουλό αυτό, αλλά πάμε να το δούμε. Α, έχει το στρωματάκι για το κρεβατάκι. Αυτά εδώ τα μεταλλικά τα οποία κρατάνε πρακτικά το κρεβατάκι σταθερό. Εδώ είναι βάζεις πράγματα, πάνες και ιστορίες. Και εδώ πίσω είναι το κρεβατάκι.
πρακτικά προεκτείνεται η πλάτη, θα το δείτε και ανοιγμένο, και σχηματίζει ένα κρεβατάκι. Ανοίγει κάπως περίεργα, μου φαίνεται. Ναι, ανοίγει περίεργα, το φιρμουάρ πάει και από την κάτω μεριά και ανοίγει τελείως. Θα το στήσουμε σε αναλυτικό βίντεο για τη συγκεκριμένη τσάντα. Πάντως στα 15 ευρώ είναι πολύ must, ακόμα και χωρίς το πίσω αξίζει τον κόπο να το πάρεις και για κανονικό backpack, μια χαρά. Και συνεχίζουμε. Γενικά αυτό ήταν από το Value for Money που έπαιζε στην παραγγελία. Εδώ έχουμε για τα One Blade της Philips, τις ξυριστικές μηχανές. Πάμε να το δούμε. Αυτό ήταν σε πάρα πολύ καλή τιμή. Το ανταλλακτικό, καμία σχέση με τα αυθεντικά. Αν κάνει τη δουλειά, είμαστε ok. Βλέπετε εδώ και ένα βουτσάκι. Είχε και άλλα εξαρτήματα, όμως είπα να πάρω να δοκιμάσω το φθηνότερο. Θα υπάρξει link στην περιγραφή και βιντεάκι και γι' αυτό. Και εάν πιάσει, άμα είναι της προκοπής δηλαδή, θα πάρω αρκετά από εκεί. Λοιπόν, εδώ, αυτό τώρα πάλι είναι για γονείς. Τι είναι αυτό όταν έχεις το καρότσι και έχεις το μικρό και το χτυπάει ο ήλιος? Αυτό είναι μια έξτρα τέντα που μπαίνει από μπροστά από το καρότσι, πέρα από το σχέστρο που έχει το καρότσι, προκειμένου να κρύβει τον ήλιο. Μεγάλη μαγιά που έχει πρακτική θηκούλα για να το κουβαλάς και δεν έχεις ένα ακόμα πανί χύμα να κουβαλάς. Βέβαια, το πώς θα το τυπλώνεις για να μπει εδώ μέσα είναι άλλη ιστορία. Το συγκεκριμένο έχει μια μαγιά σε σχέση με τα περισσότερα που θα δείτε στο τέμου, ότι έχει και πορτάκι υποτίθεται από πάνω. Ναι, με λίγη φαντασία θα το ανοίξω. Ναι, εδώ είναι το πορτάκι. Οκ, okay, μια χαρά. Αξίζει και η κούλα του. Και πάμε για τα υπόλοιπα. Εδώ τώρα. Αυτό είναι λάμπες. Λοιπόν, εδώ τις πέτυχα σε μεγάλη προσφορά. Είναι 15 λάμπες. Είναι τύπου Edison, ξέρετε, αυτές τις μοντερνιές. Σχετικά χαμηλού φωτισμού. Είναι πλαστικές, λέει, και τις βρήκα στα 9,70 και τις 15. Τις χρειαζόμουν για τα φωτιστικά. Είναι ε27, δηλαδή το σπήρωμα κάτω. Δεν βρήκα αντίστοιχες με ε14 που είχα βρει για το άλλο φωτιστικό. Θα ψάξω βέβαια να βρω. Και πάμε να δούμε τώρα εδώ. Είναι F κατηγορία από άποψη κατανάλωσης ενέργειας. Και πάμε να δούμε τώρα τι παίζει. Κάτι άλλο μας λέει εδώ. 15 κομμάτια. 2200 Kelvin είναι το χρώμα που έχει. Οκ. Έχουν φτάσει άθικτες. Και όντως είναι πλαστικές. Ενώ φαίνεται τζάμι κανονικά. Δεν ξέρω αν ακούγεται, θα το κάνω και στο μικρόφωνο. Αυτό είναι καλή μαγιά αν έχεις πιτσιρίκια. Εγώ το πήρα γιατί τις βρήκα σε χαμηλή τιμή. Αλλά οκ, okay, δεν με νοιάζει κιόλας. Να είναι γυαλί δηλαδή. Η συγκεκριμένη και να σπάσει, οκ, okay, έσπασε. Πολύ ωραίο το σχηματής. Θα την ανάψουμε, θα παίξει βίντεο για αυτές και για άλλες λάμπες που έχω πάρει, οι οποίες πραγματικά αξίζουν, δηλαδή όταν το θες για διακοσμητικό και δεν το θες για κανονικό φωτισμό, να σε καίει ακριβώς η λεπτομέρεια. Δεν έχει νόημα να δίνεις ένα σωρό λεφτά, παίρνεις αυτές και ας έχουν και μισή διάρκεια ζωής. Τις βάζουμε πάλι μέσα, βάζουμε και τις πιστοποιήσεις. Έχει λεπτομέρειες, βγαίνει και σε διάφορα μοντέλα, οπότε αξίζει πραγματικά. Και να πω και την αμαρτία μου για το άλλο φωτιστικό που έχω πάρει εδώ και καιρό και έχω πάρει αντίστοιχες λάμπες, ήταν μια χαρά. Πάμε εδώ. Εδώ τώρα κάτι τελείως άκυρο. Αυτό είναι για ανιδριό. Είναι τεστ όπου τσεκάρεις την ποιότητα του νερού. Θα κάνουμε βίντεο γι' αυτό αναλυτικό. Είναι σε πάρα πολύ καλή τιμή. Είναι 100 τεστ. Ελέγχει νομίζω 7 παραμέτρους στα 8,5 ευρώ. 7 παραμέτρους, 100 τεστ. Έχει και 50 τεστ. Αλλά οκ, okay, και να κάνουν 5 ευρώ αν θυμάμαι καλά, οπότε δεν έχει νόημα. Έχει μέσα ταινιούλες. Είναι σφραγιστές. Θα το δούμε σε αναλυτικό βίντεο. Είναι η ταινιά μακρόστενη. Το βουτάς στο νερό, το βάζεις εδώ και βλέπεις πώς είναι το νερό σου. Τέλος πάντων, αν δεν έχει την ιδρύο, δεν σας νοιάζει.
Και τα υπόλοιπα είδη, αν θυμάμαι καλά, είναι πάλι εμβριακά, κάτι τέτοια. Αυτό εδώ τώρα, το μαντεφλάρι, είναι δύο λάστιχα για ένα φίλτρο πάλι εμβριακού φλούβαλ, που δεν μπορούσα να το βρω εύκολα στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν θα κάνει δουλειά, οκ. Τα πήρα χώμα, δεν με νοιάζει, και να κάνει και να μην κάνει, θα τα κρατήσω κάπου, θα τα χρησιμοποιήσω αν δεν κάνουν. Και πάμε εδώ τώρα. Και αυτό είναι γεννητήριο, εντάξει, η συσκευασία είναι λίγο για το ανάθεμα. Είναι γάζα που βάζεις μέσα στα φίλτρα από γεννητήριο για να σου καθαρίζουν το νερό. Εντάξει, δεν νομίζω ότι καίγεται περισσότερο. Όσοι έχετε γεννητήριο, εδώ είμαστε. Σε τιμή χώμα, πολύ πιο φθηνά και από τα κινέζο μάγαζα που υπάρχουν εδώ στην Ελλάδα. Φαίνεται και η συσκευασία είναι λίγο χυμαδιό. Οκ, αλλά για τη δουλειά που το θέλουμε δεν μας νοιάζει. Θα παίξει αναλυτικότατο βίντεο για όλα τα προϊόντα αυτά, για το κάθε ένα προϊόν ξεχωριστά. Αυτά που είναι λίγο πιο mini θα παίξει short βίντεο. Μην ξεχάσετε να τσεκάρετε στην περιγραφή για link για το Temu, κουπόνια, προσφορές και τα σχετικά, για τις σελίδες μας στο Facebook, Offers Radar και την Κριβιού, και φυσικά το κανάλι μας στο Telegram, το οποίο έχει καθημερινά κουπόνια και προσφορές. Και φυσικά μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe και like προκειμένου να βλέπετε κάθε καινούργιο βίντεο. Να είστε όλοι καλά και τα λέμε.